Συγκλονισμένη, η μητέρα του Μανώλη Τσικνάκη, του νεαρού φαντάρου από το Ηράκλειο που βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό σε φυλάκιο στη βραχονισίδα της Ρόπριν από 6 χρόνια, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε να βοηθήσει να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Όσοι ξέρουν, όσοι μπορούν να βοηθήσουν και ό,τι μπορούν να πούν, να μιλήσουν. Να μιλήσουν, έχουμε χρέος όλοι. Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η οικογένεια με τη βοήθεια τεχνικών συμβούλων, της ποινικολόγου Αλεξάνδρα Σπανάκη, αλλά και την καταλυτική μαρτυρία άλλου νεαρού κριτικού φαντάρου, υποδεικνύουν ότι ήταν αδύνατο να έχει αυτοπυροβοληθεί με το G3A3 με το οποίο έκανε σκοπιά, όπως υποστήριξαν οι στρατιωτικές αρχές που έκλεισαν τότε άρον-άρον την υπόθεση. Στοιχεία που είχε αναδείξει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κρήτη TV λίγο διάστημα μετά το θάνατο του Μανώλη Τσικνάκη. Οι γονείς του είχαν μιλήσει στη Στέλλα Τερζάκη για όλες τις αντιφάσεις που δεν τους επέτρεπαν από την πρώτη στιγμή να πιστέψουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Κάθε βράδυ πλύνει η πόρτα της εισόδου. Ο Μανώλης είναι από, είναι ψηλά με τους αγγέλους. Γιατί έτσι ήταν ο Μανώλης. Ένας άγγελος για μένα. Όσα αναφέρει ο Βασίλης Πασαλάρης είναι συγκλονιστικά. Φτάνοντας στο σημείο, αφενός αντίκρισε το πολεμικό όπλο του Μανώλη Τσικνάκη σε όρθια θέση και όχι κοντά στο πτώμα, ενώ αντιλήφθηκε ότι ήταν νεκρός πολλές ώρες από το χρωματισμό στα μάτια του. Στα αριστερά μου ήταν το όπλο σε όρθια στάση. Του Μανώλη. Ναι, περπατούσαν οι μυρμήγκια πάνω στο σώμα του. Είχε κυτρινίσει το χρώμα του σε κάποια σημεία. Και το μάτι του ήταν κρύ, είχε πεθάνει προπολού. Ρώτησε για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό το θέατρο, για ποιο λόγο δεν σκεπάζουμε τον νεκρό, μόνο κάνουμε κάρπα σαν ένα νεκρό σώμα. Και μου απάντησαν ότι έτσι είναι το καταστατικό, έτσι πρέπει να γίνει. Όταν αντίκρισα το τραύμα του Μανώλη, η πρώτη μου σκέψη πριν μάθω τον πυροβολισμό, σκέφτηκα ότι του κάρφασε κάποιο σίδερο στο κεφάλι και του άνοιξε την τρύπα εισόδου που ήταν από τη δεξιά μεριά στο μάγουλο περίπου. Εδώ πέρα. Όταν συνειδητοποίησα ότι είναι σφαίρα, σκέφτηκα ότι το τραύμα εξόδου δεν μπορώ να το δω γιατί ήταν η αριστερή του πλευρά στο έδαφος. Και φανταζόμουν ότι αν το σηκώνανε θα έπρεπε να δω μια τρύπα τεράστια. Γιατί είναι G3A3 το όπλο του φαντάρου. Το παράδοξο είναι ότι ο μάρτυρας αυτός είχε καταθέσει. Είχαν ληφθεί οι καταθέσεις. Εκείνο το οποίο πρέπει να επισημάνω και είναι αξιοσημείωτο γιατί για μας που επεξεργαζόμαστε μαρτυρίες. Υπήρχε διαφορά στην αρχική κατάθεση με αυτή που έδωσε στην πορεία. Θα σας πω μόνο κάτι που είπε ο κ. Διαμάντης στην αρχή. Ναι. Ότι ήταν τυποποιημένες οι ερωτήσεις και κατευθυνόμενες οι απαντήσεις. Δηλαδή, ποια ήταν η ψυχική κατάσταση του παιδιού. Οι μόνες ερωτήσεις ήταν αυτές. Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν και άλλα συγκλονιστικά στοιχεία, όπως το δεδομένο ότι ο άτυχος Ηρακλειώτης ήταν αριστερόχειρας και δεν θα μπορούσε να είχε αυτοπυροβοληθεί από δεξιά. Ακόμη οι εκθέσεις που υποδεικνύουν χωρίς καμία αμφιβολία για τους ίδιους ότι το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε στο κεφάλι ο Μανώλης Τσικνάκης ήταν πιστόλι. Τέτοιου είδους οπλισμό δεν έφεραν οι φαντάροι παρά μόνο οι αξιωματικοί. Ένα μέρος είναι μόνο αυτό το ότι μας έδειξαν διαφορετικό σημείο. Το πιο σημαντικό από όλα είναι το τι προσπάθησαν να παρουσιάσουν από την πρώτη στιγμή. Να διαστρεβλώσουν την αλήθεια για το Μανώλη. Όχι τόσο σε εμάς, όσο στην κοινή γνώμη και στα παιδιά που ήταν εκεί. Γι' αυτό και πρέπει να μιλήσουν τώρα.